όταν έχουμε μια έκλειψη σελήνης, η σελήνη είναι ο κυβερνήτη σα, κορίτσια λοιπόν α, ανεξάρτητα από το σε ποιο ζώδιο μπορεί να πραγματοποιείτε πάντα για σας τους καρκίνους είναι α, κάτι το οποίο επηρεάζει σίγουρα αν μη τι άλλο τη διάθεσή σας τώρα αυτή η έκλειψη θα γίνει και σε ένα κομμάτι μέσα που έχει να κάνει με αυτοπεποίθηση, έχει να κάνει με το πόσο πολύ εσείς οι ίδιοι μπορεί να πιστεύετε στον εαυτό σας και να το βγάζετε προς τα έξω όλο αυτό. Είναι κάτι δηλαδή που για μερικές μέρες μπορεί να σας, ρίξει λίγο την διάθεση ή αυτό που είπαμε την αυτοπεποίθησή σας. Από την άλλη πλευρά μπορεί να σας προβληματίσει λίγο περισσότερο με ένα οικονομικό ζήτημα που σχετίζεται με τη δουλειά. Κυρίως οι γεννημένοι στο τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, εσείς επηρεάζεστε περισσότερο. Μπορεί να υπάρχει μια εξέλιξη δηλαδή στα οικονομικά που προσωρινά να σας ζορίσει. Δεν είναι κάτι που θα Κρατήσει πάρα πολύ. Α, και το ότι μπαίνει ο Ερμή στον Ιβροχό, που πάλι έχει να κάνει με οικονομικά θέματα για το δικό σα ζώδιο, δείχνει ότι ξεκινά μια περίοδο που θα ασχοληθείτε περισσότερο με θέματα που αφορούν α, τα οικονομικά σα, πέρα από το μισθό, και με άλλου τύπου οικονομικά. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια περίοδος που θα αναμοχλεύσει πάρα πολύ το συνέστημά σα. Με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Λοιπόν, α, τώρα, οι λέοντε. Αυτή η έκλειψη πανσέλινο είναι στο δικό σας ζώδιο. Αυτό σημαίνει ότι προσέχουμε πρώτα και κύρια την υγεία μας. Προσοχή λοιπόν στην υγεία, στη φυσική κατάσταση. Τα λέω τόσο καιρό. Γενικά, όσοι επηρεάζονται από τι εκλήψει, είτε είναι ταύροι, λέοντε, υβροχόοι, σκορπιοί, που μπορεί να είναι να τους πιάνει η έκλειψη είτε τον ήλιο τους είτε κάποιο πλανήτη, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτά, θα πρέπει το πρώτο πράγμα που α, θα είναι στο μυαλό τους και θα είναι προτεραιότητά τους, είναι η υγεία και η φυσική κατάσταση. Ό,τι μπορούν να κάνουν πάνω σε αυτό, αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητά τους. Δεν αφήνουμε μια ενόχληση δηλαδή, χωρίς να τους δώσουμε τη σημασία που πρέπει. Από την άλλη πλευρά... Ε, οι λέοντες πρέπει να προσέξουν αρκετά την κρίση τους αυτές εδώ πέρα τις μέρες και τις σχέσεις τους την κρίση τους γιατί μπορεί να βγάλουν λάθος συμπεράσματα ή να βιαστούν να φανούν έτσι κάπως παρορμητικοί σε αυτό που θα αποφασίσουν και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με όλη την κάμα των σχέσεων είτε είναι προσωπικές είτε είναι επαγγελματικές αυτές οι σχέσεις γιατί μπορεί πιο εύκολα να ανάψουν τα αίματα και να οδηγηθείτε σε μια κατάσταση που πιθανώς δεν θέλετε. Η έκλειψη είπαμε ότι είναι την, την Τετάρτη, όμως για αυτούς που επηρεάζει άμεσα, κυρίως τους γεννημένους αρχές Αυγούστου, α, ήδη έχει αρχίσει η επιρροή τη. Πολλοί μου το γράφουν και στο Instagram και από τα ζώδια που επηρεάζει, ότι, ή από το Σάββατο μου έγραφαν ότι νιώθουμε κάτι ότι δεν πάει καλά. Άντα υπάρχει ένα κλίμα ρευστότητα με τι εκλείψει. Άρα, καταλαβαίνετε ότι μέσα στι επόμενε μέρε θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Από την Παρασκευή και μετά θα αρχίσετε να χαλαρώνετε οι λέοντε. Πάμε να δούμε του Παρθένου. Παρθένη, αυτή η έκλειψη. Ουσιαστικά φωτίζει ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με φοβίες, με ανησυχίες, με πιο έτσι ψυχολογικά ψυχολογικούς παράγοντες. Από την άλλη πλευρά είναι ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που σημαίνει ουσιαστικά το τέλος καταστάσεων. Άρα μπορεί εσεί που επηρεάζεστε πιο πολύ, αν έχετε γενέφυλλα αρχέ Σεπτεμβρίου, να λέτε ένα αντίο αυτέ εδώ πέρα τι μέρε, το τέλο δηλαδή μια κατάσταση ή μια σχέση. Μερικέ φορέ τα αντίο, όσο επώδυνα και αν είναι, απλά μα βοηθούν να ανοίξουμε το δρόμο για να έρθουν καινούργια πράγματα στη ζωή μα. Ειδικά όταν νιώθουμε κι εμεί οι ίδιοι ότι κάτι δεν πάει άλλο, είτε είναι προσωπικό είτε είναι επαγγελματικό, εννοείται ότι κι εσεί που είστε γεννημένοι αρχές Σεπτέμβρη θα είστε πιο προσεκτικοί με θέματα που αφορούν την υγεία όχι μόνο τη δική σας μπορεί να σας απασχολήσει έμεσα το θέμα της υγείας κάποιου άλλου από το α, οικογενειακό περιβάλλον α, το ότι ο Ερμή θα προχωρήσει στον Ιβροχό, θα σα βάλει σε μια διαδικασία γενικώ να ψαχτείτε περισσότερο με τα επαγγελματικά θέματα και είναι γενικότερα μια περίοδο, θα το δείτε και το Φεβρουάριο αυτό, που το επαγγελματικά θα σα απασχολήσουν ιδιαιτέρω. Πάμε να δούμε του Ζήγου.